κουμπάκι. Πάμε. Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Γιάννη που βρίσκεται πίσω από την κάμερα για την πρόσκληση που με έκανες. Γεια σας. Ήταν μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσω και το καινούριο το μουλάρι, να δω και πόσο καίει. Μουλάρι, σκέτο. Έκανα 400 χιλιόμετρα. Φίλος μου ο Γιάννης, γιατί βρίσκομαι εδώ στο φίλο μου τον Γιάννη? Πρώτα απ' όλα για να γνωριστούμε. Δεύτερον, έχουμε, θα το δείξουμε σε λίγο, μια αντλία θερμότητας Wolf, η οποία στο θέμα κατανάλωσης είσαι πολύ ευχαριστημένος. Τέλεια. Θα πούμε και τα νούμερα. Mm. Απλά δεν έχεις στην ενδοδαπέδειά σου ομοιόμορφη ζέστη. Mm. Δηλαδή έχω σαλόνι 22,5-23 βαθμούς, κρεβατοκάμαρα Α, κρεβατοκάμαρα Β και βεστιάριο. Και βεστιάριο. Έχω μια διαφορά θερμοκρασίας γύρω στους 2-3 βαθμούς. Μπράβο. Που είναι αισθητή. Mm. Γιατί εχθές το βράδυ που ήρθα, ήδη η Αγγλία δούλευε. Mm. Το σπίτι βέβαια να εξηγήσουμε ότι είναι super tuber μονωμένο. Mm. Μπορείς να μας πεις περίπου τι εσωτερική μόνωση... Έχει μόνωση δεκάρα. Είσαι ενεργειακή κλάση Α. Α. Με... Ναι, συνολική μόνωση έχω 40 πόντους στους στίχους, μόνωση. Συν 2 τούβλα που έχει, πάω 60 πόντους στίχους και τείχο. Έχω 10 βέβαια, πόντους μόνωση. Έτα, είναι 0-1 πάει στη χειρότερη. Καλάρα. Πάτωμα έχω 10 πόντους μόνωση, ταβάνια, το ένα, στέγες. Άστο το 8. Τι κατανάλωσεις έχουμε? Έχω στο εξάμηνο 1000 κιλ. Κιλοβάτ. Στο εξάμηνο. Πώς μιλάμε... μεταφράζεται σε λεφτά? Σε λεφτά μεταφράζεται περίπου 280 ευρώ στο εξάμηνο. Όλα. Και η κιλοβατόρα και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ο Δήμος, όλα μαζί. Mm. 280 ευρώ. Είσαι ευχαριστημένος. Τσάμπα τη βγάζω. Τσάμπα. Mm. Τσάμπα. Εμείς τι ήρθαμε να κάνουμε σήμερα? Έναν εσωτερικό καθαρισμό. Και να κάνουμε το καλό καλύτερο. Εννοείται. Γιατί όταν καθαρίζεις κάποιο δίκτυο, ναι, παίρνεις το 100% της δύναμης του μηχανήματος και του δικτύου. Ενδοδαπέδεια. Ναι. Η ενδοδαπέδεια, ένα πράγμα φοβάται. Την άλγη. Τι είναι η άλγη? Παίρνουμε το νερό του Δήμου, ναι, το πάμε στον αυτόματο πλήρωσης, γεμίζουμε το κλειστό κύκλωμα του καλοριφέρ και της ενδοδαπέδειας στην προκειμένη περίπτωση και την αντλία θερμότητας, θέλουμε να ταξιδέψουμε το νερό. Mm. Αυτό το νερό όμως δεν πρέπει να μπει έτσι χωρίς κατεργασία. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Το σωστό θα ήταν να φιλτραριστεί, ούτως ώστε τα μάικρο που θα μπουν μέσα στο νερό, μάικρο τι είναι, τα σωματίδια μέσα στο νερό. Τι είπαμε ότι, γιατί κάνουμε ολόκληρο σεμινάριο τώρα. Ένα μάικρο είναι, από ό,τι θυμάμαι, όσο το πάγος μία της, τρίχα. Μία τρίχα. Έρχομαι εγώ και οφείλω, βέβαια, σε ένα σπίτι τέτοιο, για μένα θα έπρεπε από την πρώτη μέρα να γίνει φίλτρανση του νερού. Mm. Και μου είπες ότι Στράτο, επειδή είμαι πολύ ψαγμένος, όσο μπορώ δηλαδή σαν ιδιώτης, πήγα και έκανα και ανάλυση νερού, το οποίο την ανάλυση νερού μου είπε ο Λάκης, θα τη βγάλω μια φωτογραφία και να το τη στείλουμε για να τη δει. Ναι. Για να μας πει διάφορες γνώμες για το... Μόλις για το... την τέτοιο, τώρα και ψαχαριά μου και θα σου τη στείλω εγώ. Άρα... 20 γερμανικούς βαθμούς. Αυτό τα λέει όλα. Αφού είμαι δίπλα στη θάλασσα. Ναι. Πέρα από αυτό, ερχόμαστε εμείς, για μένα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο υδραυλικός, αφού η οικοδομή ετοιμάζεται για κατοίκηση, για μένα πρέπει να μπει φίλτρανση. Εννοείται. Το φίλτρα, τι φίλτρα θα μπει? Μπορείς να κάνεις μια τυπική φίλτρανση με 100-200 ευρώ, μπορείς να ξεφύγεις, δεν έχει ταβάνι. Εννοείται. Αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πιστεύω maximum με 1000 ευρώ. Κοίτα, με κατά τον ναλάτων, το ειδικό μηχάνημα, συν κάτι φίλτρα και με την εργασία, πάνω από 1000 με το ζόρι θα φτάσεις. Όταν κάνω ένα τέτοιο σπίτι, θεωρώ ότι τα 1000 ευρώ δεν είναι απαγορευτικό. Όχι. Πρόσεξε, όχι, να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Όταν ξεκινάω να κάνω αυτό το σπίτι και είδα μέσα, έχεις δύο μπάνια, έχεις, ναι, τις ντουζιέρες σου, έχεις, όλα αυτά θέλουν προστασία. Εννοείται.
συν τα πλυντήρια ρούχων, συν τα πλυντήρια πιάτων, συν. Και πρόσεξε αυτό που λέω συνέχεια. Δεν έχει σημασία μόνο το νερό που πίνω, φίλε. Εννοείται. Έχει σημασία και αυτό που κάνω μπάνιο. Ναι, εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται. Και γιατί κάνεις μπάνιο και όλο το τέτοιο νερό πέφτει πάνω και στο κορμί σου, καυτό, ανοίγουν οι πόροι και τα ρουφάς όλα μέσα. Γυρνάμε πίσω στην ενδοδαπέδεια. Ναι. Για μένα η ενδοδαπέδεια, αν θέλεις να είσαι top μάστορας, πριν παραδώσεις το έργο, για μένα πρέπει να γίνει ένας εσωτερικός καθαρισμός προληπτικός και μετά πρέπει να γίνει ένας καθαρισμός και μετά στο τέλος διοκτώνω καθαριστικό. Τι σου εξήγησε ότι κάνει αυτό? Μένει μέσα στο δίκτυο. Μένει μέσα στο δίκτυο, στο νερό, το οποίο έχει διάφορους μικροοργανισμούς, κολοβακτηρίδια και τους σκοτώνει και είμαστε... Και είναι το νερό μου, σαν αντιβίωση να το γιατί πω. Δουλεύουμε με χαμηλές και θερμοκρασίες. Μπράβο. Με αποτέλεσμα είναι σαν να του δίνει ζωή. Εάν δουλεύαμε με 65 και 80 και που θα τα σκότωνε και μόνο του, δεν θα χρειαζότανε για να κάνουμε κάτι. Εδώ αυτό τώρα θα το δείξουμε μετά τι ακριβώς κάνει, δεν ξέρω. Καινούριο προϊόν, λέει ο φίλος Μολάκης. Να ευχαριστήσουμε το δικό σου είναι. Όχι, όχι. Ναι, το δικό μου. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά εγώ προσωπικά τον φίλο μου τον Λάκη από την εταιρεία Elite Therm για τις special τιμές που έκανε σε μένα προσωπικά και εγώ με τη σειρά μου σε σένα για τα καθαριστικά, για την Αγγλία και για το δωράκι. Που μου είπε Μπαρμπαστράτο. Τρελό δωράκι. Δεν έχει. Δεν έχει αυτό, αλλά. Έτσι. Ναι, είναι το γιατί. Ναι. Μου λέει Στράτο, θέλω να το κάνω δώρο σε σένα και εσύ με τη σειρά σου, το φίλο μου, το Γιάννη που δεν σε ξέρει έτσι. Έφτιαξα όλο το σπίτι και ένας δεν μου έκανε δώρο, ούτε κάτι δεν μου έκανε. Αυτό λέω. Εμένα μου αρέσει και να μου κάνουν και να κάνω δωράκι. Δεν είναι τα λεφτά. Είναι η κίνηση. Ναι. Αυτό είναι. Ένα ωραίο φιλτράκι που ο φίλος μου ο Λάκης μου λέει πολύ πιθανό να το καθιερώσεις παντού αυτό. Και είναι στα 2,5 μάικρον. Δεν είναι 25. 25 είναι, ναι, 25. Δεν είναι πανέμορφο. Είναι πολύ ωραίο. Και πρόσεξε, μου λέει για να κάνουμε και ολοκληρωμένη δουλειά, μας έδωσε και 3 φιλτράκια δώρο. Που δεν τα αλλάζεις κάθε 6 μήνες, είναι όσες φορές παίρνεις νερό από το δίκτυο και αν χαλάσει. Αυτό θα το τοποθετήσουμε καθαρά στην παροχή ναι. του αυτόματο πλήρωσης προς το κλειστό κύκλο. Και αν για 2 χρόνια δεν βάλεις νερό από το δίκτυο, δεν το αλλάζεις ποτέ, θα μένει εκεί. Σου δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει. Ερχόμαστε εδώ πέρα. Φυσικά, εδώ είναι ο αυτόματος πλήρωσης. Δυστυχώς όταν έγινε η πλήρωση δεν υπήρχε προστασία το δίκτυο. Έχει μέσα μια σχετική, όχι ιδιαίτερα βρώμα. Καλά τα πήγαμε. Εγώ περίμενα να είμαστε χειρότερα όπως το φίλο μου τον Βασίλη στη Χαλκιδική. Ερχόμαστε εμείς τώρα, όταν λέω το καλό καλύτερο, δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε μπεδώσει πόσο σημαντικό είναι το δοχείο διαστολής στο κλειστό κύκλωμα του καλοριφέρ. Δυστυχώς αυτό ήταν συνδεμένο ακριβώς εδώ που είναι ο αυτόματος πλήρωσης και δίνει και με αυτή την πολυστρωματική, ρε παιδιά, η πολυστρωματική είναι καλή. Δεν είναι για όλες τις χρήσεις. Εγώ όταν βλέπω αυτό το κομμάτι, θα το δείξουμε μέσα, μια ωραία εγκατάσταση λουλούδι, γιατί με ρώτησες 100 φορές αν είμαι ευχαριστημένος. Ναι. Είμαι ευχαριστημένος. Αυτό εδώ όμως, εγώ δεν το δέχομαι. Οπόπα, θα λερωθείς. Να, η βρωμιά. Να. Το βλέπεις εδώ μέσα την... Ναι. Τη διατομή. Ναι. Μη σε ξεγελάει το εξωτερικό. Όχι, το μέσα. Δεν περνάει τίποτα. Δεν περνάει. Έλα σιγά σιγά προς τα μέσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει ένα ήπιο ξέπλυμα της όλης εγκατάστασης. Εδώ είναι ένα δοχείο διαστολής 35 λίτρα, το μέτρησα προηγουμένως στα 1,5 bar πίεση, είμαστε αρκετά καλά. Θέλω να γνωρίζετε ότι ακόμα και καινούριο να είναι το δοχείο διαστολής, πριν το συνδέσουμε... Θέλει φούσκωμα.
Θέλει έλεγχο, έλεγχο και ξεφούσκωμα αν χρειαστεί. Ναι. Μπορεί να είναι από το εργοστάσιο στα 2,5 μπαρ και σένα η ανάγκη σου, επειδή είσαι 0 μανομετρικό, ναι, να είναι 1,5 μπαρ. Το ξεφουσκώνεις. Εννοείται. Εννοείται. Μπορεί να είναι στην αποθήκη για 1, 2, 3, 5 χρόνια και να έχει ξεφουσκώσει και να θέλει φούσκωμα. Κάθε 6 μήνες έλεγχο οπωσδήποτε. Ναι. Εδώ θα συναντήσουμε κάτω ένα απολασποτή της Τζακομίνη. Ναι, και τέτοιο μαγνητικό και φίλτρο. Και μαγνητικό, πολύ ωραία. Ναι. Εδώ θα συναντήσουμε 12 κυκλώματα ενδοδαπέδια και μου είπε Στράτο ότι αυτή τη στιγμή σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά έχουν απλωθεί περί τα 700 μέτρα περίπου. Η εισαγωγή και εξαγωγή και κρυκρία και... Προηγουμένως σου εξήγησα τι κάνουν ακριβώς εκείνα τα πράγματα. Είναι... δείκτες ροής της ενδοδαπέδειας, δεν θα πρέπει να είναι τέρμα ανοιχτά, όλα. Όχι. Κάνεις εξισορρόπηση μόνος σου. Δικτύου. Ναι. Είμαστε σε καλό δρόμο. Εδώ συναντάμε ένα δευτερεύον κύκλωμα, το οποίο έχεις τοποθετήσει μέσα φανκόιλερ τείχου εμφανή της Daikin, ναι, τα οποία έπαθα πλάκα, δεν τα έχω ξαναδεί. Είναι ακριβώς ίδια σε εμφάνιση με ένα κλασικό κλιματιστικό. Μόνο που δουλεύει με νερό. Πολύ μ' άρεσε. Το καλοκαίρι τι κάνεις, κλείνεις εκείνες τις δύο βάνες, μου ανοίγεις αυτές τις δύο και έχεις δροσισμό. Μόνο για Αύγουστο. Έλα ρε. Ναι. Το σπίτι είναι... Ιούνιο και Ιούλιο πάω με την ενδοδαπέδεια στους 19 βαθμούς με 60% την υγρασία. Κάτσε μισό λεπτό. Δηλαδή... Ιούνιο-Ιούλιο δουλεύεις για δροσισμό. Με δροσισμό στους 19 με 18 βαθμούς και το σπίτι μέσα έχει 25. Πλάκα με. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια. Αυτό δεν και τον Αύγουστο, επειδή είναι 40 βαθμούς έξω, ναι, 40 και 42, τι κάνουμε. Φέρνω τον αφριγαντήρα μέσα εδώ, κατεβάζω την υγρασία του χώρου στους 45, με αποτέλεσμα κατεβάζω στους... Στους 14 το τέτοιο νερό, με αποτέλεσμα να έχω πάγο κάτω. Και οι τυχόν υγροποιήσεις... Δεν γίνεται με 45%. Δεν αφήνει. Γεγονός. Ναι, γεγονός. Ναι. Μάλιστα. Οι υγροποιήσεις συμβαίνουν μόνο εδώ. Μόνο. Εάν εσύ βάλεις τον αφιγραντήρα εδώ στους και το βάλεις 40, δεν έχεις υγροποιήσεις. Έπαθα πλάκα τώρα. Ναι. Εδώ είναι οι γραμμές μου που πάνε στα φαγκόιλερ από το πάνω μέρος και στον ηλιακό. Έχουμε έναν ηλιακό τριπλής. Όταν ο φίλος θέλει, εντάξει, ελέγχεις ανά πάσα στιγμή και τι θερμοκρασία νερού έχει χρήσει στο ηλιακό. Ναι, έχει εισιτήριο πάνω. Μπράβο. Απλά έρχεσαι, πατάς το κουμπί στο θερμοστάτη χώρου, ναι, ανοίγει η τρίωδη εδώ πέρα. Ναι. Απομονώνει την εδωδαπέδεια καθόλου και μου δίνει μόνο πάνω. Και ο λόγος και που συμβαίνει... Γιατί βαράει 65 βαθμούς νερό και δεν γίνεται στην ενδοδαπέδεια να αυξήσει σε 65. Η ενδοδαπέδεια το ανώτερο και που δουλεύει θα είναι στο 44 για ασφάλεια. Μαξ. Μαξ. Είσαι ευχαριστημένος. Πάρα πολύ. Μπράβο. Σε γενικές γραμμές με ρώτησες πώς τη βλέπω την εγκατάσταση. Τη βλέπω στα δικά μου τα μάτια πολύ σωστή. Ο μάγκας έχει περπατήσει από εδώ με ό,τι διατομή βγάζει. Δίνει το μηχάνημα. Μία ίντζα RF 28 χαλκοσωλήνα. Ναι. Δουλεύει μία-δύο συστολές εδώ πέρα. Κατεβαίνει, έρχεται εδώ πέρα, δίνει στην ενδοδαπέδεια και ταυτόχρονα δίνει και στα φαγκόιλερ. Το μόνο λάθος για μένα, το οποίο θα διορθώσουμε και άμεσα τώρα δηλαδή, είναι ότι είχαμε ένα δοχείο 35 λίτρα ταϊσμένο με πολυστρωματική, ερχόταν εδώ και ήταν δυστυχώς συνδεμένο εδώ. Και ό, ναι. Για μένα ήταν λάθος και είναι λάθος και αυτή τη στιγμή οφείλω να το διορθώσω, πως κόβοντας εδώ την επιστροφή θα βάλουμε ένα τάφ εκεί πέρα, Φ28, και θα περπατήσουμε από εδώ με χαλκοσωλήνα Φ22 και θα έρθουμε όμορφα και θα συνδεθούμε στο δοχείο διαστολής. Και όποιος έχει ενδοδαπέδια με το σύστημα αυτό, ναι, fan coil, ναι, όταν δουλεύουμε την ενδοδαπέδια στη θέρμανση, mm-hmm, δεν χρειάζεται τα fan coil να τα έχουμε να δουλεύουν, γιατί mm-hmm καταναλώνουμε ζεστό νερό
Δεν μου λες από περιέργεια τα φαγκόιλερ τα έχεις δουλέψει, θέρμανση. Ναι. Πώς τα πήγαν? Ό,τι έχει κάτω έχει και πάνω. Ναι. Ναι. Και φυσάει έτσι χλιαρό ζεστό νερό. 40 βαθμούς. Άντε ρε. Ναι, 40. Καλή μαγιά. Απλώς αυτό τα τέτοια φαγκόιλ εγώ τα έχω βάλει μόνο για το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά σε, άμα ήμουνα στα Γιάννενα που έχει μείον 10, βοηθάνε και στη θέρμανση του χώρου. Βέβαια. Μπράβο. Βέβαια βοηθάνε. Βοηθάει και το μηχάνημα. Ναι. Αλλά όταν δεν δουλεύεις ποτέ τα φαγκόιλ, τα έχεις για μια ώρα ανάγκης, δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτά γιατί γυρνάει το τέτοιο νερό. Δεν χρειάζεται να. Δεν χρειάζεται. Αλλά έχεις την επιλογή ταυτόχρονα, άμα θες να έρθεις από εδώ, ναι, να μ' ανοίξεις αυτές τις δύο βάνες και να έχεις ταυτόχρονα θέρμανση. Σε όλα. Σε όλα. Σε όλα, κανονικά. Το έχεις δοκιμάσει δηλαδή. Ναι. Όπως έχω και την επιλογή να έχω και το ηλιακό πάντα ανοιχτό, ναι, και να μου διατηρεί τη θερμοκρασία στους 45, αλλά αυτό δεν σας το συστήνω γιατί έχει περισσότερες κάπτα, δηλαδή μόλις πέφτει 44 ανοίγει, ναι, μόλις πέφτει 44 ναι, δηλαδή ναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, απλά έχεις την επιλογή αν θες. Ναι, ναι, έχεις την επιλογή. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Α, μπράβο, έτσι να μετράς πριν πατάς το κουμπάκι για να προετοιμάζουμε ψυχολογικά. Ναι. Έχουμε κάποιες ώρες μαζί, φίλε μου, πώς είπαμε τις έλεγες. Γιάννη. Γιάννη. Αλσχάιμε. Πραγματικά χάρηκα που ήρθα. Βέβαια έχουμε πρωτομιλήσει το 18 πρώτη φορά. 17. Το 17. Ναι. Το 17. Μου έκανες την τιμή και την πρόταση, μετά είδα τα μηνύματα που ναι, μιλήσαμε. Όταν το σπίτι ήταν στην κατασκευή, μου είχες προτείνει να έρθω να το αναλάβω όλα. 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 Και τα πλακάκια. Την ίδρυυση, πλακάκια, θέρμανση, να μου πρότεινες τι θέλουμε, ηλιακό και να τα φτιάχνεις όλα, αλλά είχες και δουλειές και δεν προλάβαινες. Τέλος. Δικαιολογίες είναι αυτές, αλλά δεν ξέρω πώς τέριαξε. Βασικά μου λένε οι φίλοι Στράτο πώς επιλέγεις τη δουλειά. Ευτυχώς για μένα, δυστυχώς για όλο τον κόσμο, τα παράπονα του κόσμου είναι πολλά ότι δεν θερμαίνονται. Παιδιά, φίλοι μου Γιάννη, τα μηνύματα που δέχουμε και τα τηλέφωνα καθημερινά είναι εκατοντάδες. Mm. Σήμερα μην κοιτάς το κινητό, έμεινε και από μπαταρία και γι' αυτό δεν πολύ χτύπησε σήμερα. Και κάποιοι που θερμαίνονται όπως εσύ, είναι σίγουρος μετά τις όποιες παρεμβάσεις κάνουμε εδώ και εργασίες, θα δεις μια διαφορά. Πρώτα απ' όλα, έχεις εμπεδώσει πλέον πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Μου είπε Στράτο, πήρα στον κύριο εδώ που έκανε την εγκατάσταση, η οποία σου στήξε 15.000 ευρώ. Λέβητας, Λέβητας λέω, αντλία θερμότητας Βουλφ, πόσα κιλοβάτ. 7 είναι. 7 κιλοβάτ, με ενσωματωμένη αντίσταση, σωληνώσεις, 700 μέτρα σωλήνα, φαγκόιλερ, κάτι φαγκόιλερ φανταστικά, μου άρεσαν πάρα πολύ σε στυλ, εκεί θέλω να δείχνεις, μην δίνεις εμένα. Τέλος πάντων, και μου λες Στράτο, όχι ότι δεν ζεσταίνομαι, αλλά δεν ήμουν ευχαριστημένος σε ό,τι έχει να κάνει με το ανταποδοτικό. Δηλαδή όταν δίνεις 15 χιλιάρικα σε μια θέρμαση, θες να είναι όλα πιπίλα ρε παιδί. Εννοείται. Δηλαδή δεν γίνεται, το είδα εχθές με τα ίδια μου τα μάτια, 22,5-23 βαθμούς στο σαλόνι, 20-20,5 κρεβατοκάμαρα, δεύτερη κρεβατοκάμαρα και... Δεν το δέχομαι αυτό ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Ο κύριος λόγος που ήρθα εγώ ήταν ότι ο φίλος που σου πήρε τα 15 χιλιάρικα, το δοχείο διαστολής το είχε βάλει από την αρχή. Όχι, όχι. Το βάλαμε ύστερα από 2 μήνες. Γιατί το βάλατε? Γιατί δεν δούλευε η θέρμανση. Δεν πιστεύω να είδες τίποτα του Γιαννούδη και να άρχισες να ζητάς. Όχι, δοχεία. Πήρε πίεση 3 το μηχάνημα, 3,2 και παραλίγο για να το δω πάνω σαν αστέρι. Θα έφευγε από το ταβάνι. Πήγε 3 μπάρε. 3 μπάρε. Δεν έχει μέσα δοχείο διαστολή. Έχει, αλλά είναι μικρούλι ρε φίλε, δεν είναι και μεγάλο. Και? Τι και. Και μόλις το είδα, τηλεφώνησα και μου ήρθαν και το βάλαν. Α, μετά σου βάλαν μετά. Το στο είδα καρπό, εγώ σε την πίεση, είδα και μετά και το κανάλι. Πόση ώρα κάναν περίπου να το τοποθετήσουν? Ένα
20 λεπτό, αφού μπαμπαμ, δεν έτυχε τίποτα. Με πολυστρωματική σωλήνα και που δεν χωράει τρίχα, βάλανε το... Δεν θέλω να πω ονόματα. Δεν θέλω να πω ονόματα. Ποιος και το... δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Θα μιλήσει η ίδια η δουλειά από μόνη της. Με άριστα το 10, σου είπα ότι βάζω ένα 5. Ίσως είναι η πιο υψηλή βαθμολογία που έχω βάλει μέχρι τώρα. Γιατί, έλα σιγά σιγά προς τα δω. Η Αντλία σου βγάζει μία ίντζα παροχή, Φ28. Όμορφα, ωραία, οι μάγκες περπατήσαν εδώ, όπως σου είπα, καμπύλη. Κατεβήκανε, γωνίες ήρθαν όμορφα στα κολεκτέρ. Τα κολεκτέρ και όλα τα υλικά είναι της Τζακομίνη, σχεδόν μάλλον όλα τα υλικά. Εκεί υπάρχει ένα πολλασποτής μαγνητικό φίλτρο. Εδώ υπάρχει ένας αυτόματος πλήρωσης, θα τον διορθώσουμε, θα βάλω και εγώ την πινελιά μου. Βέβαια έρχομαι εδώ και σου εξηγώ μετά. Έχεις 1, 2, 3, 4 βάνες Τζακομίνη και 1, 2, 3, 4 βάνες σάπιες. Εσύ δεν το είχες προσέξει με την έννοια ότι είδες κόκκινα χερούλια. Βέβαια εγώ, επειδή έχω και τρέλα, θα έβαζα μπλε και κόκκινα χερούλια. Όπως έχει κάτι. Σε μία εγκατάσταση των 15.000 ευρώ, ακόμα και τα χερούλια παίζουν το ρόλο τους. Εννοείται. Ένα άλλο σημαντικό, αυτός που ανέλαβε και πήρε τα 15.000 και μαγιά του, όφιλε κατ' εμέ να σου δώσει ένα χαρτί που να λέει πού πάει το κάθε κύκλωμα. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Συμφωνώ. Το βρίσκεις σωστό και πρέπον. Ναι. Θεωρείς ότι για το μάστορα, όσο το σπίτι είναι ακόμα στην οικοδομή, στα μπετάκια, απλώνει τα τουμποράματα, ήταν δύσκολο να το κάνει? Όχι. Απλά να κρατήσει σημειώνεις. Τέρμα αριστερά, ξέρουμε πλέον ότι πάει στην πετσετοκρεμάστρα, γιατί έβαλες μια έξτρα πετσετοκρεμάστρα. Και μετά αρχίζει πρώτο κύκλωμα, δεύτερο κύκλωμα, τρίτο κύκλωμα και να στα δώσω σε ένα χαρτί και να σου πω: Γιάννη, αυτό είναι το κύκλωμά σου, αγόρι μου, γράψε τα με δικά σου γράμματα, ούτως ώστε πολύ απλά να ξέρεις εδώ. Τέλος πάντων, περνάνε οι μέρες, είναι ο δεύτερος χειμώνας που έρχεται, κάποια στιγμή δεν είσαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, παίρνεις τηλέφωνο στον κατασκευαστή, τι είναι τέλος πάντων, του λες: Δεν ζεσταίνουμε, και τι σου είπε? Άνοιξε τέρμα όλα τα. Όλους τους ροστάτες. Μετά από 2-3-5 ώρες που καθόμαστε και συζητάμε, γιατί εγώ δεν ήρθα εδώ να κάνουμε, μαζί τα κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Ήρθα να σε ενημερώσω. Να σε ενημερώσω, να γίνουμε σοφότεροι και οι δύο και να μάθεις εσύ ο ίδιος ποια είναι η φιλοσοφία της ενδοδαπέδειας στο δικό σου το σπίτι. Δηλαδή αυτά που μαθαίνεις τώρα από μένα, δεν είναι να πας του γείτονα το σπίτι να τα κάνεις εφαρμογή, μόνο για το δικό σου το σπίτι. Έχεις καταλάβει τι δουλειά κάνουν αυτά τα μπυλάκια μέσα στο γυάλινο το τέτοιο? Ναι. Έχεις καταλάβει πώς λειτουργούν? Ναι. Ανοίγουμε όμπλα φουλ. Ποτέ. Τα ανοίγουμε στη μέση και αρχίζουμε παίζουμε. Ναι. Παίζουμε ώσπου να σταθεροποιηθούν όλα εκεί που το θέλουμε. Και κάθε τόσο θα έρχεσαι, θα το ρίχνεις μια ματιά και αν δεις κάποιο που είναι πιο κάτω ή πιο πάνω, το ρεγουλάρεις ή π.χ. την κρεβατοκάμαρα τη μία που έχεις, την έχεις τώρα αυτή τη στιγμή και δεν μένει κανείς. Ναι, εκεί μπορείς να τη στραγγαλίσεις ένα τικ. Μπράβο. Δηλαδή από το 2-2,5 να μου το πας στο 2-1,5. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχω καλύτερη ροή, δηλαδή τι θέλω εγώ να δύναμη φανώ. Θα πηγαίνει στα δωμάτια που χρειάζομαι, όχι και στα δωμάτια που δεν χρειάζομαι. Μπράβο. Έπειτα έχεις 700 μέτρα ενδοδαπέδεια, έχεις 12 κυκλώματα. Φυσικό και επόμενο είναι να μην είναι όλα ίδια. Εννοείται. Έχουμε ένα κύκλωμα στο σαλόνι, ένα κύκλωμα στην κουζίνα. Δύο και στο σαλόνι, ένα στην κουζίνα, ένα εδώ, τρία, τέσσερα ο διάδρομος, 5, 6, 7, 8, 9, 10 κυκλώματα και άλλα δύο που δεν τα θυμάμαι τώρα είναι εδώ με στο σπίτι. Άρα τι σου είπα εγώ, δεν μπορεί να είναι όλα ίδια η απόστασή τους, ούτε η ίδια το άπλωμά τους. Άρα έρχεται ο λαλίστατος και κάνει αυτό εδώ το κολεκτέρ με το τσουμιά από πάνω. Τσουμιά θα τα λέμε εμείς. Ναι. Πώς λέγονται κανονικά?
Κολε, ευλατήρια, ξέρω εγώ. Ελατήρια. Και σου λέει ότι με θρησκευτική ευλάβεια θα κάτσεις και θα τα ρυθμίσεις αυτά. Να έχεις χρόνο, μισή ωρίτσα, μία ώρα κάθε μέρα και να τα ελέγξεις. Και δουλεύουν και σαν θερμοστατικές κεφαλές αυτά, εάν είσαι μάγκας. Μπράβο. Κατάλαβες, γιατί τι γίνεται. Όταν τα βάλεις όλα στο full, παραδείγματος χάρη στο 2,5, το ένα δωμάτιο θα έχει 24, το άλλο θα έχει 22, εκεί που είναι ο θερμοστάτης θα έχει 21. Mm-hmm. Ωραία, εμείς θέλουμε εκεί που δεν είναι ο θερμοστάτης να είναι 21. Mm-hmm. Τι κάνουμε, μειώνουμε τη ροή ένα 60% Μπράβο. Για να έχουμε και 21 και εκεί. Μπράβο, τα και να δώσουμε τη δύναμη στο διάδρομο ή εκεί που θέλουμε και στο σπίτι ισορροπείται. Ναι. Μου είπε Στράτος στα δύο τα μπάνια μέσα γινόταν ο χαμός. Ναι, το είδες και μόνος σου με τη θερμοκάμερα. Ναι. Γίναμε σοφότεροι και οι δύο. Ναι. Χάρηκες που ήρθα. Ναι, χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Φύγε από τη Θεσσαλονίκη και έλα και να μείνεις εδώ. Όριξα είχα. Ναι, και εγώ χάρηκα που ήρθα. Δείξε τις ομορφιές που κάναμε εδώ πέρα. Δεν έχει φυσικά καμία σχέση, όπως σου εξήγησα. Δεν φτάνει ούτε το μεγάλο δοχείο διαστολής ούτε τίποτα. Μου είπε Στράτο, αν πετάξουμε ή χαρίσουμε το 35 δοχείο, να βάλουμε ένα 50, κάνει καλό ή κακό. Σου εξήγησα, για μένα σίγουρα το μεγάλο δοχείο διαστολής, αν εσύ για κάποιο λόγο δεν το ελέγξεις τον πρώτο, δεύτερο χρόνο, έχει περιθώριο να παίρνει τη διαστολή. Το 35 που έχεις για μένα, κατ' εμέ. Θέλει δύο φορές το χρόνο έλεγχο. Τουλάχιστον μία θέλω να μου υποσχεθείς. Ναι. Θα σου εξηγήσω μετά τον τρόπο πώς θα το ελέγχεις. Ναι. Θέλω μία φορά το χρόνο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή συνήθως οι θερμοκρασίες που δουλεύουμε είναι χαμηλές, γιατί 40. 40. Από 35 έως 40 πάει. Ο λαλίστατος λέει ότι σε ένα κλειστό κύκλωμα καλοριφέρο ο όγκος του νερού διαστέλλεται από 2, 4, 6, 8% ανάλογα με τη θερμοκρασία νερού που θα το κάνεις. Άρα εμείς πιστεύω χοντρά με μια μέση θερμοκρασία στους 40 βαθμούς περίπου θα έχουμε μια διαστολή 4% του όγκου του νερού, οπότε μας υπερκαλύπτει. Ναι. Ωραία ως εδώ. Δεν φτάνει όμως. Τι σου είπα, θέλουμε ό,τι μας βγάζει ο κατασκευαστής εδώ 3/4 από την κεντρική την παροχή και πάντα στα επιστρεφόμενα. Το τονίζω και αυτό, να δείξω το δρόμο της διαστολής για το πού θα πάει να κατσικωθεί. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που ήρθαν και κάναν τα συνεργεία του φίλου εδώ και σε 20 λεπτά, για μένα ήταν δουλειά, φύγε κακό από τα μάτια μου. Να έχουμε, πρέπει να καταλάβουμε τι, ότι για να δίνει ο κατασκευαστής την συγκεκριμένη διατομή, πρέπει ως το τέλος να είναι αυτή η διατομή. Ναι, τέλος. Ναι. Δεν είναι χαζοί αυτοί και που δίνουν μία και μισή και μία μισή. Τους βγάζουμε χαζούς εμείς. Καταλαβαίνεις. Εάν τα νίκη που θα σου δίνει μισό. Έτσι. Συνεχίζουμε. Ναι. Άιτε. Ναι, κλείς την πόρτα να μην ξεπαγιάσουμε. Ναι. Δεν έχετε κρύα εδώ, ρε. Όχι. Πάμε, μην το βάζεις τόσο κοντά σε μένα. Κάνε το εκεί πέρα. Δείξε εδώ. Γίναμε σοφότεροι και οι δύο. Ναι. Έχεις καταλάβει σαν πρώτη φάση ότι το δοχείο διαστολής σου των 35 λίτρα που ήταν συνδεμένο με ένα ταφ εκεί στον αυτόματο πληρώσεως ήταν λάθος. Ναι. Έχεις καταλάβει ότι ένα δοχείο διαστολής, ό,τι βγάζει ο κατασκευαστής παροχή, την ίδια οφείλει και ο τεχνικός να το συνδέσει. Εννοείται. Γιατί όμως, πάντα υπάρχει ένα γιατί. Για να το κάνουμε πιο εύκολη την δίωδο του... της διαστολής. Νερού, ναι. Μπράβο. Τυχείο δεν θα σε δώσω, σχολής Γιαννούδης, αλλά ένα αστέρι θα στο δώσω. Εντάξει. Ένα αστέρι σπάζω... Πολοκαγός. Πολοκαγός. Τοποθετήσαμε και το φιλτράκι, το δωράκι από το φίλο μας, πάνε πιο κοντά, τον Λάκη και την εταιρεία Elite Therm. Εδώ στο πάνω σημείο τοποθετήσαμε μία βάνα που δεν υπήρχε, οπότε αναγκαστικά πήγαινες κάθε τόσο πίσω και μου έκλεινες τα κρύα νερά, μεγάλη χαζομάρα, και ακριβώς από κάτω τοποθέτησα έξτρα μία βαλβίδα αντιπιστροφής. Ναι. Που έχεις καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός της. Ναι. Υπάρχει βαλβίδα αντιπιστροφής εδώ,
αλλά για περίσσια ασφάλεια, όπως σου εξήγησα και σε σένα και στον κόσμο, ενδέχεται να κλείσεις τα νερά της σύνδρευσης, να κάνεις μια οποιαδήποτε εργασία και να γυρίσουν τα μαύρα νερά του καλοριφέρ μέσα στο δίκτυο της σύνδρευσης, το οποίο αυτό είναι καταστροφικό ως προς το τι. Θα περάσει αυτή η μαυρίλα, θα κάνει επικάθιση στα τυχώματα των σωληνώσεων της σύνδρευσης και θα έχεις αυτή τη βρώμα. Μου έχει τύχει άπειρες φορές. Εμείς βέβαια πήγαμε ένα βήμα παραπέρα, τοποθετήσαμε και ένα πολύ ωραίο φιλτράκι εδώ, δωράκι όπως είπαμε, ούτως ώστε ό,τι νερό περνάει από εδώ είναι 20 μάικρο νομίζω αυτό συγκεκριμένο. 25. Ωραία. Συνδέσαμε και εδώ όμορφο ωραία το δοχείο μας. Εκείνο που μας ταλαιπώρησε πιο πολύ ήταν η ίδια η εξαέρωση. Μου λες Στράτο, πέρα από τον εσωτερικό καθαρισμό που έχουμε να κάνουμε στο δίκτυό μας, έχω και ένα θέμα με τον ηλιακό μου τριπλής. Όταν βάζω για ζεστό νερό ζου, χου, νου, τι λέει εκεί, ναι, και γυρνάει αυτή η φανταστική τρίωδη εδώ πέρα, που είναι ενσωματωμένη μέσα για ζεστά νερά χρήσης, σου έβγαζε σφάλμα χαμηρή ροή νερού. Έχεις καταλάβει γιατί σου βγάζει αυτό το σφάλμα? Το έχεις καταλάβει? Το έχω και καταλάβει, ναι. Τι το ένα είναι, θέλει την απαιτούμενη πίεση για να ανέβει πάνω και το νερό. Επειδή το μανομετρικό μας είναι διαφορετικό της ενδοδαπέδειας, ναι, με τον ηλιακό, ο οποίος, ναι, δεν είναι πολύ ψηλά. Είναι στα 4 μέτρα. Είναι στα 4 μέτρα. Ναι. Μας έβγαζε σφάλμα χαμηλής ροής. Πολύ απλά τι κάναμε εμείς. Ανεβάσαμε την πίεση του αυτόματου πληρώσεως σε, ναι, συνδυασμό βέβαια με το δοχείο διαστολής. Και κατευθείαν ως εκθαύματος λύθηκε το πρόβλημα. Όπως σου εξήγησα, από αντλίες θερμότητες δεν γνωρίζω πολλά, να μην πω τίποτα. Δεν έχω τοποθετήσει σαν Στράτος καμία μέχρι τώρα, έχω διορθώσει μερικές. Η συγκεκριμένη αντλία της Wolf μου άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά μου άρεσε η ποιότητα κατασκευής και όλα αυτά. Βέβαια, εδώ πάνω υπάρχει το χειροκίνητο εξαριστικό, θα βοηθούσε πιστεύω ένα αυτόματο εξαριστικό. Βέβαια, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα αυτόματα κολλάνε κιόλας. Αυτή τη στιγμή έχεις μια υγιή ενδοδαπέδεια και γενικά θέρμανση, με την έννοια ότι έγινε εσωτερικός καθαρισμός. Δεν μας έβγαλε βρώμα αυτό που περίμενα. Μπορώ να πω ότι ήσουν πολύ καθαρός. Ρίξαμε και τα μυκητοκτώνα, πώς τα λένε αυτά, μέσα και για τουλάχιστον τα επόμενα 5 με 10 χρόνια δεν έχεις πρόβλημα. Και τώρα θέλουμε και τα εξαριστικά πάνω όταν θα ξανάρθεις. Ναι. Ένα θέμα που είχαμε και μας ταλαιπώρησε είναι ότι από εδώ φεύγουν 3 γραμμές και πάνε στα φανγκόιλερ επίτυχα εμφανή της Daikin. Μου άρεσαν πάρα πολύ, δεν τα έχω ξανά. Θα μου τα βγάλεις φωτογραφίες και θα μου τα στείλεις για να τα βάλω να τα δει ο κόσμος. Καθώς επίσης θα ήθελα να μου στείλεις και φωτογραφίες από την ενδοδαπέδεια που έχεις, από ό,τι γινόταν. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που είμαστε ενημερωτικό κανάλι, καλό θα είναι και με την άδειά σου φυσικά να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είσαι νοικοκύρης από την αρχή, ό,τι εργασίες γίναν τα έβγαλες φωτογραφίες, ούτως ώστε να γνωρίζει, και όπως έκανες και εδώ πέρα βλέπω, ενώ σου είπα μην γράψεις με τον κολομαρκαδόρο πάνω στα τέτοια, εσύ έγραψες. Δεν σου είπα ρε, σε ένα χαρτί θα τα γράψεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάλι θα καλυφτούν αυτά, ρε. Πάλι το πάλι θα καλυφτούν αυτά, ρε, και δεν θα φέρω. Πάλι το δικό σου έγινε. Πάντα. Ο μάστορας μιλάει, εσύ τα δικά σου. Πάντα. Το ρεζουμέ. Το σημασία έχει ότι κατάλαβες πλέον, είχες κάποιες υποψίες, αλλά κατάλαβες επακριβώς πώς δουλεύει το σύστημά σου, τι πρέπει να κάνεις για να πετύχεις εξισορρόπηση δικτύου. Όσο μπορεί κάποιος ιδιώτης για να το κάνει, πάνω κάτω τώρα. Φιλαράκι, σε πληροφορώ ότι ο ιδιώτης, ο εραστής της τέχνης, ο εραστέχνης, πολλές φορές πετυχαίνει πολύ καλύτερα από εμάς, ναι, ή από εκείνους, από, ναι, όποιους θες. Κατάλαβες? Ναι. Τι έγινε τώρα, τι δίνεις εδώ? Το 2,3. 2,2. Πού το είδες το? Α, πάει. 2,2, 2,3 παίζει. Ναι. Μια εγκατάσταση που μου άρεσε το 10, για πρώτη φορά θα βάλω 5. Το 5 όμως θα το κάνω 4. Έτσι. Γιατί? Δεν είχε καθόλου βάνα εκεί. Αυτό είχε σαν συνέπεια κάθε φορά που ήθελες να κάνεις μια οποιαδήποτε εργασία, πήγαινες πίσω και έκλεινες.
Και η αλήθεια είναι ότι εμένα εχθές με ταλαιπώρησε πάρα πολύ. 2 ώρες για να το φτιάξω. Για να κάτσουμε να λύσουμε τα παλιά τα εξαρτήματα, να βάλουμε προσθήκες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Άρα το 5 το κάνω 4. Και μη σου πω και παρακάτω για τα εξαριστικά πάνω και το φανκόλικο που δεν υπάρχουν. Θα το πούμε και αυτό. Εννοείται όλα. Θα το πούμε. Υπάρχουν 3 κυκλώματα τα οποία περπατάν πάνω στην πλάκα και έχουμε μια κεραμοσκεπή. Και ενώ έχει μπει αυτόματα ο εξαριστικός στην προσαγωγή προς τα φαγκόελ, δεν υπάρχει μάλλον στην επιστροφή. Αυτό έχει σαν συνέπεια εγώ να μην το, δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα να έχει εισαγωγή επιστροφή. Και όταν μου άνοιξε την καταπακτή και ανέβηκα πάνω, εκεί κατάλαβα πλέον γιατί μας ζορίζει και μας ταλαιπωρεί και δεν μπορούμε να βγάλουμε τον αέρα μέσα από τα φαγκόελ. Είσαι ευχαριστημένος σε γενικές γραμμές. Μια χαρά. Τι κοστολόγιο σου βγήκε εδώ πέρα η όλη εγκατάσταση? 15.000. Πολλά ρε φίλε. Πιστεύεις... Του είχαν τελειώσει τα εξαριστικά. Είπαμε είναι λίγο γύφτουλες ρε φίλε. Ναι. Κοίταξε εδώ τώρα δηλαδή. Τζακομίνι παντού. Τζακομίνι εδώ, Τζακομίνι εκεί, με έβαλε και αυτές τις παλιουβάνες εδώ πέρα. Ναι, είναι ότι του είχαν μείνει από το σπίτι. Ναι, δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω, τώρα σε μια δουλειά των 15.000 ευρώ... Δεν δικαιολογούνται αυτά. Η λεπτομέρεια για μένα μετράει. Εννοείται. Μετράει. Σε και είναι πληρωμένα. Τι θα είναι, με σε φυλάκια. Καθώς επίσης μου είπες ότι και εδώ πέρα δεν υπήρχε αυτή... Η υδροροή, η αποχέτευση, ναι, για τη βαλβίδα ασφαλείας και για το εξαριστικό το χειροκίνητο. Ναι, τελευταία στιγμή και τη βάλαμε μας και όλες, έκοψε. Και σου λέω μπράβο ρε τους μάγκες, πώς το σκεφτήκαν, και μου λέει σιγά, ας μην το ρωτούσα εγώ που θα τρέξω. Ας μην το ρωτούσα και που θα τρέχαν και με στο σπίτι. Εντάξει. Έλα. Έτσι που λες, θέλω να πιστεύω ότι πήγαμε καλά. Δεν το συζητάω, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Πού βρισκόμαστε, είπαμε, περίπου, Πορταριά, όχι, Άρτα, όχι. Κορονόπουλο Πρέβεζας, πήγα εχθές και μια βόλτα Κυριακή στο, πού πήγα, εδώ στο ποτάμι, πώς το λέτε. Αχαίροντα. Θα ήθελα να πάω και στο Νεκρομαντίο, δεν πρόλαβα όμως, την επόμενη φορά που θα έρθω, θα ήθελα, μου είπε Στράτο, τι άλλο θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε εδώ πέρα για να βελτιώσουμε κι άλλο το εν όλη ιστορία. Σου είπα, σίγουρα θέλω 3 αυτόματα εξαριστικά στις επιστροφές από τα Φανγκόελερ και ναι, θα ήθελα και εδώ πέρα κάποια στιγμή ή κάπου, δεν ξέρω, έναν απαερωτή, μια σύντζας. Θα το ήθελα, το κοστολόγιο δεν είναι απαγορευτικό, μπορεί να γίνει στην πορεία και σίγουρα όταν μιλάμε για ενδοδαπέδια, θεωρώ ότι ο απαερωτής κάνει δουλίτσα. Ναι. Ναι. Αυτά τα λίγα, οι εντυπώσεις μου είναι πολύ καλές. Ο επίτυχος Levita αντλία θερμότητας της Wolf, 7 κιλοβάτ είπαμε, σε ένα σπίτι που είναι πάρα πολύ σωστά μονωμένο ενεργειακή κλίση και κι αλφα, 7 κιλοβάτ. Και τη βγάζεις με κανένα χιλιάρικο όλο το χρόνο. 1000 κιλοβάτ. 1000 κιλοβάτ. Όλο το χρόνο που μεταφράζονται για 6 μήνες. Κάτσε, ζεστά νερά, ουσού, μου. Όλα, για 6 θέρμα. 6 μήνες. Τι 6 μήνες, ρε. 6. Τώρα η θέρμανση δεν καίει η τέτοια ψήξη. Δεν καίει πολλά. Δεν καίει. Δεν καίει πολλά. Καλά τη βγάζει, τζάμπα. Άρα σε 20 χρόνια θα κάνεις απόσβεση τα 15.000. Χαλαρά. Τότε θα έρθει κάποιος τετραπέραντος, θα σε πει ότι αυτό είναι παλιό μοντέλο, βάλε κανένα καινούριο. Εννοεί. Τα γνωστά, τα ξέρουμε. Ναι, είμαι ευχαριστημένος. Αυτά τα λίγα, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου έκανες. Να, σε καλά. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα ταξιδάκι που όντως μετά τις γιορτές το ήθελα, δηλαδή το γούσταρα. Αυτό ήταν και ο κύριος λόγος που ήρθα. Φυσικά και μου αρέσει να ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα, ειδικά τώρα με το καινούριο το μουλάρι που πήρα και πάω ατσαλάκωτος. Εντάξει, τώρα γουστάρω χιλιόμετρα. Μου ήρθε αυτά... μου ήρθες με τέτοιο γραβάτα εδώ. ναι. Γραβάτα δεν θα βάλω ούτε στο γάμο μου, αλλά τέλος πάντων. Παπηγιόν θα βάλω εκεί. Αυτά, μια εγκατάσταση που και... αξίζει, το 5 το αξίζει. Και το θερμόμετρο, τι θερμοπρό, έτσι. Καλά, είσαι. Καλή.
Σε αυτά ποιος πιάνει γκατζετάκια. Αυτά.